quer taticamente, quer tecnicamente, e acima de tudo a inteligência e o grupo de homens que nós temos no Olympiacos. Σε γενικές γραμμές τα πρώτα 20 λεπτά ήταν δύσκολα για μας. Προσπαθήσαμε να δοκιμάσουμε σήμερα ένα καινούριο σύστημα για να εκτιμήσουμε διάφορες περιπτώσεις όσον αφορά το μελλοντικό σύστημα που θα χρησιμοποιούμε. Είμαστε πραγματικά στα πρώτα 20 λεπτά αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, όμως στη συνέχεια η ομάδα σταθεροποιήθηκε. Μετά από το πρώτο γκολ ήταν πολύ σημαντικό για μας να σκοράρουμε σε εκείνο το λεπτό, αλλά μετά από το πρώτο γκολ πραγματικά η κατάσταση μας βελτιώθηκε αρκετά και στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να παρουσιάσουμε ένα παιχνίδι υψηλής ποιότητας. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την απόδοσή μας στο δεύτερο ημίχρονο. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πάρα πολύ καλής δουλειάς, είναι αποτέλεσμα πολύ καλής ποιότητας των παιχτών, ξυπνάδας όσον αφορά την τακτική μας και την ικανότητά μας να αλλάζουμε συστήματα και γενικότερα πάρα πολύ δυνατού χαρακτήρα από την πλευρά των παιχτών και της ομάδας μας. Estamos profundamente e que é sistema perfeitamente antagónico do que normalmente fazemos e tem a ver com isso e não com os níveis de motivação. Είναι προφανές ότι και, για τις δύο ομάδες το πρωτάθλημα στην ουσία είχε τελειώσει και πριν από αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, για τη δική μας ομάδα έχουμε να πούμε πως ποτέ δεν λείπει το κίνητρο. Σήμερα πραγματικά δείξαμε πως είχαμε όλη τη διάθεση να τρέξουμε και να παίξουμε αυτό το παιχνίδι όπως κάθε άλλο. Επίσης, το γεγονός ότι ο κόσμος ήρθε να δει το παιχνίδι αυτό, γιατί είχε για τελευταία αγωνιστική χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το γήπεδο, είχε αρκετό κόσμο. Και στη συνέχεια έχουμε να πούμε πως πραγματικά έχουμε δείξει σήμερα πως. Παρόλο που ο αγωνιστικός χώρος ήταν κακός και δεν επέτρεπε υψηλής ποιότητας απόδοση από καμία από τις δύο ομάδες, δείξαμε πως από την δική μας πλευρά τουλάχιστον δεν υπήρχε έλλειψη κινήτρου. As you see, of course, Olympiacos has much more quality of us. Πραγματικά δεν θέλω να μιλήσω τόσο πολύ για το σημερινό παιχνίδι, γιατί όπως είδατε, ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλύτερη ποιότητα από εμάς. But we created some good chance to score. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργήσαμε κάποιες καλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. And I can say only thank you to my players. Και θέλω να πω ευχαριστώ στους παίκτες μου. Thank you to the club. Ευχαριστώ στο club. Thank you to all my staff. Ευχαριστώ σε όλο το staff μου. Because we reached a good We stay in the category. Επειδή μείναμε στην κατηγορία. This was the most important thing. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό πράγμα. Very difficult season for us. Ήταν μια πολύ δύσκολη season περίοδος για μας. We won the key games. Κερδίσαμε τα παιχνίδια που ήταν κλειδί. And we don't lose against Όφη, against Παζιάνανα. So that for me that has been the key of the our season. Και επίσης δεν χάσαμε από τον Όφη, από τον Μπας Γιάννα, που ήταν παιχνίδια κλειδί για αυτή την περίοδο. And of course the victory against the ΑΕΚ has been something very good for us. Ασφαλώς η επιτυχία η νίκη απέναντι στην ΑΕΚ ήταν κάτι πολύ μεγάλο για μας. And we work every game as a team. Δουλεύαμε σε κάθε παιχνίδι σαν ομάδα. And everyone gave his best for this team. Και ο καθένας έδινε τον καλύτερο του εαυτό για την ομάδα. But this is not very important. It's important the future of AEL. And with me or without me, we'll see what will happen. Θα μιλήσω πρώτα με την ομάδα και μετά θα αποφασίσω. Το πιο σημαντικό όμως είναι το μέλλον της ομάδας, είτε παραμείνω εγώ είτε όχι. Ο Χρυσόστομος, σχετικά με την επόμενη μέρα του Ιταλού στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ. Ένας προπονητής, ο Χρυσόστομος, καλησπέρα. Καλησπέρα αγαπητέ Χρυσόστομο. Καλησπέρα και από κοντά. Καλησπέρα Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Νομίζω ότι η ουσία που κρατάμε είναι η τελευταία απάντηση, το τελευταίο σχόλιο του Τζανλούκα Φέστα. Παναλαμβάνω, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει κερδίσει το χειροκρότημα, έχει κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου με τα αποτελέσματα που έχει φέρει η ομάδα, με τις εμφανίσεις που έχει κάνει η ομάδα. Και με τη δική του παρουσία, οδηγίες του και γενικότερα με την ήπια παρουσία που έχει. Ήπια παρουσία, ναι. Νομίζω ότι έχει όλα τα πλεονεκτήματα
της σταθερότητας πάνω απ' όλα στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ. Βέβαια. Εκεί που μιλάνε όλοι στην ΑΕΛ, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει μιλήσει σχεδόν καθόλου. Έτσι. Δεν έχει μιλήσει σχεδόν λέει καθόλου. Λέει αυτά που πρέπει. Έτσι ακριβώς. Σε όσες συνεντεύξεις τύπου τον έχω παρακολουθήσει, προσπαθεί να μείνει κατά κύριο λόγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Σε ό,τι αφορά δηλαδή το παιχνίδι και σε τίποτε παραπάνω. Τα υπόλοιπα τα έχει αφήσει στην διοίκηση. Τώρα τι θα ακολουθήσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ξημερώνει μια διαφορετική ημέρα, ξημερώνει ένα αύριο το οποίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα όπως είναι το γηπεδικό. Δεν έχει κλείσει. Αν δεν κάνω λάθος, η συμφωνία ήταν για ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα το κρατά ανοιχτό συνεχώς η διοίκηση της ΠΑΕΑΕΛ μέσω των ανακοινώσεων που βγάζει ανατακτά χρονικά διαστήματα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε, ενώ υπάρχει και η προαναγγελία μια συνέντευξη τύπου από τον Αλέξη Κούγια, είχε πει προσφάτως σε προσωπική του δήλωση, αν δεν κάνω λάθος, ότι μετά το τέλος του πρωταθλήματος θα μιλήσει και θα πει πράγματα, ονόματα κτλ. Θα δούμε.